σκέψεις του από αυτό που είδε σε σχέση με αυτό που περίμενε σε αυτό το πρώτο φιλικό. Okay, of course I'm. Σε γενικές γραμμές για πρώτο παιχνίδι είμαι ικανοποιημένος, διότι όπως είχαμε πει, οι παίχτες προέρχονταν από δυνατές προπονήσεις τις προηγούμενες ημέρες, οπότε δεν περίμενα να δω κάτι πολύ διαφορετικό από αυτό που είδα. Ήθελα να δω κάποια συγκεκριμένα στοιχεία σε ό,τι αφορά την άμυνα, την ανάπτυξη και είδα πράγματα που με ικανοποίησαν και σε γενικές γραμμές παραλαμβάνω ότι είμαι ικανοποιημένος. Συμφωνεί ότι η ομάδα του έχει μια πολύ μεγάλη συνοχή, όλοι οι παίχτες γνωρίζουν μεταξύ τους, έχει μια καλή βάση για να ξεκινήσει από εδώ και πέρα να βάζει κάποια νέα πράγματα. Yes, of course. Ναι, first έχετε δίκιο, είναι γεγονός ότι ξεκινάμε από μια καλή βάση και όπως σας είπα είμαι όντως ικανοποιημένος από τους ποδοσφαιριστές που έχω στη διάθεσή μου. Έχουμε σχεδόν τα πάντα, χρειαζόμαστε 2-3 ποδοσφαιριστές για να μπορέσουμε να ανέβουμε επίπεδο και ευελπιστώ τις επόμενες μέρες να έρθουν έτσι ώστε να μπορέσουμε να δουλέψουμε όπως θέλουμε. Είναι γεγονός ότι οι ποδοσφαιριστές γνωρίζονται μεταξύ τους και έχουν καλή χημεία. Θα αλλάξουμε κάποια πράγματα, θα παίξουμε λίγο διαφορετικά με δεύτερο επιθετικό, οπότε αυτές τις μέρες, αυτό το διάστημα, θέλουμε να βρούμε λίγο το συγχρονισμό μεταξύ μας, το πώς πρέπει να κινηθούμε σαν ομάδα. Επειδή τον είδαμε να εκνευρίζεται, τη μοναδική φορά που τον έχουμε δει να εκνευρίζεται, είναι με τον νεαρό του Σιαμπάνη για θέση τερματοφύλακα. Κατά τα ψέματα πάω και ένα τεράστιο κενό εκεί. Έχουμε κάποιο νέο, θα έχουμε άμεσα κάποιο νέο. Πώς το βλέπει? Περιμένω νέα, αλλά είναι εδώ και ο κύριος Μίχελ έφτασε σήμερα, οπότε μπορείτε να ρωτήσετε και εκείνο να έχει περισσότερες λεπτομέρειες, αλλά ναι, περιμένω έναν τερματοφύλακα, είναι γεγονός. Ό,τι αφορά τη φάση με το Σιαμπάνη, είναι ένας καλός τερματοφύλακας νεαρός, δουλεύει καλά, δεν έχω κανένα πρόβλημα μαζί του, απλά στη συγκεκριμένη φάση ήταν λίγο χαλαρός, είχε λίγο μια έλλειψη συγκέντρωσης, προσπάθησε να παίξει, με το οποίο δεν έχω πρόβλημα, αλλά πρέπει να σκεφτόμαστε πότε μπορούμε να παίξουμε και πότε να πάρουμε το ρίσκο, γιατί η θέση του τερματοφύλακα είναι πολύ σοβαρή. Έλεγε. Θα μου επιτρέπει από τα λεγόμενά του, είπε ότι χρειαζόμαστε είμαστε στους τρεις παίχτες. Mm-hmm. Ξέρουμε για τερματοφύλακα και για την πιθανότητα του Μάκη, δηλαδή έναν περιφερειακό επιθετικό. Η τρίτη, ποια είναι, σε ποια θέση? Ναι, δεν θα σας απαντήσω τώρα, θα περιμένουμε τα επόμενα μάτς, το παιχνίδι με τη Γάνδη, μέχρι το φιλικό με τον Άγιαξ, το τελευταίο στην προετοιμασία, να δούμε πώς θα πάει η ομάδα, να δούμε τι θα χρειαστούμε, αλλά είναι γεγονός ότι μπορεί να χρειαστούμε άλλους ένα-δύο παίχτες. Με βάση την αγωνιστική ετοιμότητα της ομάδας, από την εικόνα που είχε στο σημερινό φιλικό, πώς αγχώνεται για την πρώτη ευρωπαϊκή αναμέτρηση? Yes, I'm sure. Είμαι σίγουρος ότι η ομάδα θα είναι έτοιμη στο πρώτο παιχνίδι. Θα δουλέψουμε μέχρι τότε και θα είμαστε έτοιμοι. Μένουν κάποιες λεπτομέρειες να αναρρυθμίσουμε που έχουν να κάνουν με τις θέσεις που μπορούν να χρησιμοποιηθούν κάποιοι ποδοσφαιριστές. Ποιος θα παίξει στο κέντρο, ποιος θα παίξει στα άκρα. Είναι κάτι το οποίο θα το δούμε μέσα από τα παιχνίδια. Αλλά θεωρώ και είμαι σίγουρος ότι στο πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι η ομάδα θα είναι έτοιμη. Υπάρχουν στην προετοιμασία αρκετά νεαρά παιδιά, Έλληνες. Μερικά από αυτά γνωρίζουν και σήμερα, ο Δελγιανίδης, ο Πούγκουρας, ο Δημητρίου, υπάρχουν και άλλοι. Στον ΠΑΟΚ το φετινό με τους υψηλούς στόχους υπάρχει χώρος για αυτά τα παιδιά? Yes, of course. Κάποιοι έχουν ambition. Είναι κάτι το οποίο αν θα έχουν ευκαιρία τους, εξαρτάται και από τους ίδιους. Εδώ πέρα στην προετοιμασία θα έχουν την ευκαιρία να δείξουν την αξία τους, να παρουσιάσουν τον εαυτό τους στην ομάδα και από εκεί πέρα θα δούμε τι θα γίνει. Για το σημερινό παιχνίδι είμαι πολύ ευχαριστημένος, κυρίως από το Δημητρίου, ήταν το πρώτο του παιχνίδι με την πρώτη ομάδα. Ο Πούγκουρας και ο Δελγιανίδης είναι ποδοσφαιριστές που είναι νεαροί αλλά συμμετέχουν στη δραστηριότητα της πρώτης ομάδας μόνιμα. Θα έχουν την ευκαιρία να δείξουν την αξία τους και το τι θα γίνει στην πορεία θα το δούμε κατά τη διάρκεια της σεζόν.